Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, νέο σφάλμα στην τουρκική εξωτερική πολιτική, προσωπική άποψη μετά την αγορά των S-400 Triumph από τον κύριο Ερντογάν, γεγονός που κόστισε στην Τουρκία το F-35 και αν κανείς συγκρίνει τα δύο αυτά οπλικά συστήματα ή μέσα όπως θέλετε, πραγματικά βρίσκει το F-35 να υπερέχει εφόσον το έχουμε δει το Ισραηλινό να επιχειρεί στη Συριακή αεράμινα όπου υπάρχουν πύραυλοι S-400 αλλά και S-300 και να περνά ανενόχλητο να διεξάγει τις επιχειρήσεις του και μετά αόρατο να επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ, στα εδάφη του Ισραήλ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το πρώτο φάουλ του κυρίου Ερντογάν απέναντι στην Αμερική και το ΝΑΤΟ ήταν εναντίον του, το λένε και Τούρκοι ειδικοί και αναλυτές, σε κάθε περίπτωση το βέτο το τουρκικό, το βέτο που άσκησε ο Τούρκος πρέσβης σήμερα και δεν μπήκαν η Φιλανδία και η Σουηδία, μάλιστα με fast track διαδικασίες, θα ακολουθούσαν οι εγκρίσεις από τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το είχε πει και ο μεγάλος φίλος της Άγκυρας και γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, κάποια στιγμή σύντομα θα αποχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, ο κύριος Γιένς Στόλτενμπεργκ, τελικά η Άγκυρα έβαλε φρένο. Και έτσι, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο είναι ένα καλά ενημερωμένο μέσο, συνήθως όσον αφορά τα θέματα της Τουρκίας, και αφού έχει εξασφαλίσει δηλώσεις από τρεις ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους, οι οποίοι φυσικά μίλησαν υποκαθεστώς ανωνυμίας και είπαν ότι δεν είχαν εξουσιοδότηση από την κυβέρνηση του Ταγί Περτογάν να μιλήσουν δημόσια για τις εσωτερικές κυβερνητικές διαβουλεύσεις, πάντως έκαναν εκτιμήσεις και έδωσαν παρόμοιες δηλώσεις σε σχέση με αυτά που πιστεύουν. Το ένα φυσικά είναι οι Κούρδοι, θέλουν να κυνηγήσουν τους Κούρδους εκτός από το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, εκτός από τη Βόρεια Συρία, την κουρδική οντότητα εκεί που ήδη εδώ και χρόνια έχουν εισβάλει τα τελευταία χρόνια και κατέχουν εδάφη, πολεμούν τους Κούρδους στα εδάφη τους, εισβάλλουν και στο Ιρακινό Κουρδιστάν διαρκώς, είτε με χερσαίες δυνάμεις, είτε κυρίως με αεροπορικές επιδρομές σε μεγάλο μάλιστα βάθος, θέλουν να τους κυνηγήσουν και στη Σκανδιναβική Χερσόνησο και στη Σουηδία και τη Φιλανδία. Και όχι μόνο αυτούς που θεωρούν μέλη του PKK, αλλά και άλλες κουρδικές οργανώσεις που θεωρούν ότι συνεργάζονται με αυτές. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, παρόλο που η Συμμαχία ενδιαφέρεται να ελέγξει ακόμα περισσότερο τη Βαλτική θάλασσα, στρατηγική σημασία σημείο για την ανάσχεση της Μόσχας, η Τουρκία βάζει σε πρώτη προτεραιότητα φυσικά τα δικά της συμφέροντα, όπως τα θεωρεί ο κύριος Ερντογάν. Σε κάθε περίπτωση φυσικά εγώ θεωρώ ότι όταν η Τουρκία έρχεται σε σύγκρουση με τη Μόσχα, διακυβεύονται σημαντικά συμφέροντα της Τουρκίας, όταν όμως έρχεται σε σύγκρουση με την Ουάσιγκτον, διακυβεύεται η ίδια η εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας και απειλείται με διαμελισμό. Η Αμερική μπορεί να επιφέρει καταιγιστικό πλήγμα στην Τουρκία εάν η Τουρκία πραγματικά προχωρήσει σε μεγαλύτερη εμβάθυνση με τη Μόσχα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εκτός από τους Κούρδους, οι οποίοι είναι μόνιμοι στόχοι, δεν διστάζει η Τουρκία να μιλά ξανά και για τη χώρα μας, παντού εμπλέκει την Ελλάδα, αποκαλύπτοντας έτσι ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της Τουρκίας, ποιος είναι εκείνος που πραγματικά είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά και το εμπόδιο για την Άγκυρα να υλοποιήσει τα επεκτατικά της σχέδια εναντίον των υπολείπων κρατών της περιοχής. Η Ελλάδα, η χώρα μας είναι, κάνουν λόγο για την Τουρκία που έκανε λάθος να αποδεχθεί την επιστροφή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ τη δεκαετία του 80, αφού ήρθαν σε σύγκρουση Ελλάδα και Τουρκία για την Κύπρο. Έτσι λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι. Λάθος που δεν πρέπει τώρα η Τουρκία να επαναλάβει. Δεν ήρθαν σε σύγκρουση η Ελλάδα με την Τουρκία για την Κύπρο. Ο ελληνισμός της Κύπρου, μαχητές Ελλαδίτες και Κύπροι, Έλληνες όλοι, πολέμησαν προδομένοι εκεί, όσοι βρέθηκαν στο νησί, ελάχιστες ενισχύσεις έφτασαν εκεί, ενάντια στις αριθμητικά υπερέχουσες δυνάμεις, στις αριθμητικά υπέρτερες δυνάμεις του Ατίλα. Και όμως, όπως μου έχουν πει και γενναίοι μαχητές, με ακλόνητα στοιχεία, κατά τη διάρκεια παλαιότερων τηλεοπτικών εκπομπών, είχαν καταφέρει να περιορίσουν τους εισβολείς στο 1% και αν ερχόταν μια στοιχειώδης βοήθεια από την Ελλάδα ή παρεχόταν στοιχειώδης αεροναυτική κάλυψη, θα είχαν οι εισβολείς αποτύχει πρώτων ακτών της ηρωικής μαρτυρικής Μεγαλονήσου. Αλλά και όταν αποβιβάστηκαν θα είχαν εκδιωχθεί, θα είχαν καταστραφεί οι αποβατικές δυνάμεις επί των κυπριακών ακτών αν υπήρχε στοιχειώδης βοήθεια.
Δεν είναι ακριβές λοιπόν αυτό που λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι στο Bloomberg. Δεν συγκρούστηκαν η Ελλάδα και η Τουρκία για την Κύπρο. Ο ελληνισμός της Κύπρου με τους Ελλαδίτες που βρέθηκαν εκεί πολέμησαν τον Ατήλα. Διπλωματικά ναι, υπήρξε αντίδραση της Αθήνας, αλλά μόνο διπλωματικά. Κατηγορούν μετά το θύμα, εκείνον που δέχθηκε την εισβολή, τον ελληνισμό, γιατί αντέδρασε. Μπλοκάραμε, λέει, την προσπάθεια της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απορρίψαμε ψηφοφορία στον ΟΗΕ για σχέδιο ενοποίησης για την Κύπρο και μας κατηγορούν ότι έχουμε εμπλακεί σε συνεχείς εδαφικές διαμάχες με την Τουρκία για τμήματα του Αιγαίου και της Μεσογείου. Έπρεπε δηλαδή την ώρα που η Τουρκία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, κατέχει εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, μεγάλα τμήματα, το 38% του εδάφους, δεν δίνει αυτονομία στην Ήμβρο και την Τένεδο, όσο οφείλει σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, κάνει όσα κάνει στο FIR Αθηνών, στον εθνικό εναέριο χώρο, στη θάλασσα. Έπρεπε κιόλας να μην μπλοκάρουμε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά άλλες χώρες επίσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο, δεν ήθελαν να ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δικούς τους λόγους και όχι φυσικά για αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα. Επίσης μας κατηγορούν που δεν ψηφίσαμε το σχέδιο ΑΝΑΝ, το σχέδιο που λένε για δίθεν ενοποίηση της Κύπρου, θέλουν να εξισώσουν το 18% οπωσδήποτε με το 82%, κάτι που φυσικά είναι αντιδημοκρατικό. Και αν δούμε ότι αφού έδιωξαν 200.000 Έλληνες από τις πατρογονικές τους εστίες στα κατεχόμενα, μετά έφεραν άλλες 200.000 επίκους από τη Μικρά Ασία, καθιστώντας και τους λεγόμενους Τουρκοκύπριους μία ασήμαντη μειονότητα στα κατεχόμενα. Τις αποφάσεις τις παίρνουν Τούρκοι έπικοι από τη Μικρά Ασία και φυσικά η κυβέρνηση της Άγκυρας. Οι εδαφικές διαμάχες μας κατηγορούν οι Τούρκοι ηθήνοντες, οι Τούρκοι ανώτεροι αξιωματούχοι, όπως λέει το Bloomberg. Το σχόλιο μου είναι ότι μας κατηγορούν ότι έχουμε εδαφικές διαμάχες. Δηλαδή, δεν παραδίδουμε αμαχητή το Αιγαίο, ανατολικός του 25ου μεσημβρινού, στις ορέξεις της Τουρκίας, δεν παραδίδουμε τη Θράκη, δεν παραδίδουμε την Κύπρο και γι' αυτό μας κατηγορούν. Έτσι λοιπόν, εμπλέκουν και την Ελλάδα στα τεκτενόμενα εκεί, θέλουν να επανέλθουν. Αυτό που είναι αποκάλυψη και κάνει το Bloomberg και έχει περάσει στα ψηλά αρκετών μέσων, εμείς θα το πούμε εδώ, είναι ότι δεν θέλουν μόνο τα F-16 Viper, τα 40 και τα 80 κύτταρα αναβάθμισης των παλαιών μαχητικών F-16, Block 30 και Block 50 που διαθέτει η Τουρκία, δεν διαθέτει ανώτερο επίπεδο, όπως η Ελλάδα που διαθέτει F-16 Block 52 Plus και F-16 Block 52 Plus Advanced, και 12 Vipers εγκαταστάσεις της ΕΑΒ εξυγχρονίζονται στο κορυφαίο επίπεδο στον κόσμο. Block 70 Viper, άλλο ένα είναι στην Αμερική και περνάει εξαντλητικές δοκιμασίες. Λοιπόν, η Τουρκία θέλει να αρθεί ο νόμος CAA, TSA, ο νόμος Κάτσα για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων, στον οποίο έχει υποστεί κυρώσεις, βάσει του οποίου έχει υποστεί κυρώσεις η Τουρκία. Και θέλει τα Viper, θέλει τα κύτταρα αναβάθμισης, θέλει πυράβλους AMRAAM, Sidewinter, ραντάρ, ηλεκτροοπτικά. Θέλει να ξαναμπεί για άλλη μια φορά στο πρόγραμμα το F-35 από το οποίο έχει αποβληθεί. Φυσικά F-35, Viper και S-400 μαζί δεν μπορεί να γίνει αυτό ανεκτό ούτε από την Αμερική, ούτε από την Ελλάδα, ούτε από κανέναν θεωρώ στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξεχνούν φυσικά οι Αμερικανοί και τις πρόσφατες γεωπολιτικές διαμάχες σχετικά με τον πάστορα Μπράνσον, τον Αμερικανό πάστορα που με δυσκολία άφησε τελικά ελεύθερο ο Ταγί Περτογάν, τους S-300 ή τις εκστρατείες εναντίον των Κούρδων, συμμάχων των ΗΠΑ στη Συρία. Λοιπόν, οι Τούρκοι λοιπόν χρησιμοποιούν την ανάγκη του ΝΑΤΟ να εντάξει την Φιλανδία και τη Σουηδία για να εξυπηρετήσουν δικό τους όφελος, να ξαναμπούν στο πρόγραμμα των F-35, να πάρουν και Viper και να γίνουν ανεκτοί και οι S-400 εκεί. Πάντως απαντούν οι Σκανδιναβοί με τον Φιλανδό πρόεδρο, ο οποίος ταξιδεύει στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη με την Πρωθυπουργό της Σουηδίας και δηλώνουν ότι είναι αισιόδοξοι ότι η στάση της Τουρκίας μπορεί να είναι να αλλάξει. Έτσι πιστεύουν οι Σκανδιναβοί. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία δεν φαίνεται διατεθειμένη, προσωπική μου άποψη αυτή, να αλλάξει. Η Τουρκία παραμένει σταθερή στις θέσεις της, θέλει ανταλλάγματα για να κάνει το οτιδήποτε και δεν μπορεί φυσικά κανείς
να την κατηγορήσει για αυτό. Λογικό είναι η κάθε χώρα να θέλει να πάρει ανταλλάγματα για να εξυπηρετήσει μια άλλη. Έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις, αυτές ψυχρές και χωρίς συναισθηματισμούς είναι οι διεθνείς σχέσεις.